Κύριος Χάριστε, ο Χάριστε μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Πώς πάμε? Καλά, κύριε Υπουργέ. Έχουμε και καιρό να τα πούμε κιόλας εμείς οι δύο. Έτσι, έτσι. Πάμε καλά όπως και τα δημοσιονομικά. Έτσι. Έχετε δίκιο. Τι θα κρατούσατε χτες από την ομιλία του, από την παρουσίαση μάλλον της εκδήλωσης αυτής και την παρουσία του Πρωθυπουργού? Κοιτάξτε, αυτό που κρατάω και το κρατάω αν θέλετε και με τους δύο ρόλους που είχα την προηγούμενη περίοδο και ως γραμματέας προγράμματος αλλά και ως υφυπουργός. Σωστό, το ξέχασα, ναι, οικονομικών, είναι ότι πρώτον η βασική κεντρική προεκλογική μας δέσμευση ότι θα αντιμετωπίσουμε επιτέλους τη φοροδιαφυγή και ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό εργαλείο προς αυτό το σκοπό υλοποιείται και έχει υλοποιηθεί στην πραγματικότητα στο μέσο της τετραετίας με απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα και αυτά θα συνεχίσουν και για την υπόλοιπη τετραετία. Και το δεύτερο είναι και η τιμητική αναφορά βέβαια του Υπουργού στην προσπάθεια που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα, την κάναμε μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη για να υλοποιηθούν αυτά τα εργαλεία. Κανένας δεν πίστευε για παράδειγμα πως τα POS θα συνδεθούν με τις ταμιακές μηχανές σε αυτό το στόχο που είχαμε βάλει στο Ταμείο Ανάκαμψης των 300.000, το ξεπεράσαμε κατά 30.000. Ναι. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα πια μπορούν να μετρηθούν συγκεκριμένα. Είναι 1,8 δισεκατομμύρια υπεραπόδοση των δημοσίων εσόδων μόνο για φέτος και θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Και βέβαια η υπόσχεση του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρος, πως η μεσαία τάξη, ιδιαίτερα η μεσαία τάξη που δεν φοροδιαφεύγει των μητών και των συνταξιούχων, θα είναι αυτή η οποία θα δει το επόμενο όφελος από την δυνατότητα που μας παρέχει αυτή η δημοσιονομική ανάκαμψη που ζούμε τώρα. Το βλέπετε τώρα το στο άμεσο μέλλον, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, νομίζω τα επόμενα δύο χρόνια και πάντως πριν το 27 θα έχουμε να δούμε και να συζητήσουμε συγκεκριμένες αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες οι οποίες πραγματικά θα ενισχύουν τη μεσαία τάξη. Άρα δηλαδή βλέπετε, κύριε Υπουργέ μου, μέχρι το τέλος της τετραετίας βλέπετε αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, να υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση στους ευάλωτους, πάντα μιλάμε, σε ευάλωτες οικονομικές ομάδες. Κοιτάξτε, εδώ πέρα μιλάμε κυρίως για τη μεσαία τάξη, γιατί αυτό που βλέπουμε και παρατηρούμε είναι ότι εντάξει, όλα τα μέτρα φυσικά που παίρνει η κυβέρνηση είναι και μέτρα στήριξης των ευαλώτων. Όμως ας μην ξεχνάμε πως υπάρχει και μια μεσαία τάξη, η οποία όταν καταφέρνει και πετυχαίνει, αν παίρνει προαγωγές, έχει θέσεις ευθύνης, αυξάνει κάπως το εισόδημά της, καταφέρνει και έχει ένα εισόδημα 20, 30, 35.000 και δυστυχώς αυτό το εισόδημα φορολογείται ή υπερφορολογείται, εγώ θα σας έλεγα. Συνεπώς εκεί δημιουργείται μια τάση φυγής αυτών των ανθρώπων, το έχουμε παρατηρήσει, τα στελέχη να θέλουν τα προηγούμενα χρόνια να φύγουν. Αυτό μας το έλεγαν πάρα πολύ έντονα οι επιχειρηματίες. Πριν το 19 μας έλεγαν δεν είναι τόσο ο φόρος των επιχειρήσεων που μας νοιάζει, αλλά ο φόρος, οι φόροι στα χρήματα που δίνουμε στα στελέχη μας και τα χάνουμε στο εξωτερικό. Έγιναν ήδη μεγάλες αλλαγές. Μας θύμισε ο Υπουργός ότι 60 μειώσεις φόρων είχαμε και άλλες 12 σε αυτό το νομοσχέδιο με αυτόν τον προϋπολογισμό, 72 θα έχουμε ως τώρα. Αλλά ακόμα στο κομμάτι το μεσαίο κομμάτι της φορολογικής κλίμακας, ακόμα η επιβάρηση είναι μεγάλη και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε να ξεδιπλώνεται κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια. Πάντως είναι στοίχημα η ανακούφιση της μεσαίας τάξης, κύριε Υπουργέ, διότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ και το βλέπετε κι εσείς. Πηγαίνετε στον Άλυμο μια βόλτα, πηγαίνετε στη Γλυφάδα, μιλήστε με επιχειρηματίες στην Ιωάννου Μεταξά, στο παλιό Φάλιρο. Έτσι, έτσι. Και το λέω γιατί είναι η εκλογική περιφέρεια εκεί, οπότε. Έτσι είναι. Πηγαίνω καθημερινά και. Μην σας πω τώρα να πάτε στη Λαϊκή σήμερα στην Αγίου Αλεξάνδρου. Ναι. Κοιτάξτε, σας λέω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή περιμένει την απτή προσπάθεια αυτή, την οποία την επικροτεί. Χθες είδαμε μια δημοσκόπηση. Η επόμενη ερώτησή μου είναι αυτή. Ναι, ναι, μια δημοσκόπηση που. Ισοπίνη. Ακριβώς. Η οποία της Πάλς, νομίζω. Της Πάλς. Έχετε δίκιο. Είναι πρωί ακόμα, σας ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Απλώς για να αποδίδουμε τα του κέντρα. Έχετε δίκιο, ναι. Λοιπόν, η οποία δείχνει πως ο κόσμος επικροτεί παράδειγμα τη σύνδεση των ποιότητων με τις ταμιακές μηχανές σε ποσοστό 80%, αλλά και ακόμα αυτό και το πολύ συζητημένο και με
πολλές αντιδράσεις μέτρο των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επικροτείται σε ποσοστό 54%. Πάνω από ένα στους δύο συμφωνεί με την κατεύθυνση που ακολούθησε η κυβέρνηση. Ναι, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που λέει ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλα μέτρα, και άλλα βήματα, κύριε Υπουργέ. Στο και άλλα βήματα είναι ακόμα περισσότερο να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή και αυτό να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αλλά οι αντιδράσεις που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα ήταν προς την κατεύθυνση της άρσης των μέτρων. Και σας λέω λοιπόν ότι το πολύ ενδιαφέρον έβριμα ήταν ότι στις τάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρηματιών η αποδοχή του μέτρου είναι στο 44%, ενώ οι αρνητικές γνώμες στο 49%. Δηλαδή είναι μοιρασμένο ουσιαστικά, ακόμα και εκεί που χτύπησε περισσότερο. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι, αυτό δείχνει την ωριμότητα της ελληνικής κοινωνίας. Συνήθως αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε τις μεταρρυθμίσεις αρκεί να μην αγγίξουν εμάς. Και όμως βλέπετε εδώ ότι αυτοί τους οποίους απευθυνόταν αυτή η μεταρρύθμιση και τους άγγιξε, αυτοί ακόμα αποδέχονται τη δικαιοσύνη αυτού του μέτρου και συνεπώς βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι όριμος για τολμές, για ρήξεις, για δράσεις τολμηρές οι οποίες θα πρέπει να τις συνεχίσει η κυβέρνηση εάν θέλει στην πραγματικότητα να υπηρετήσει και το δικό της όραμα, αλλά να υπηρετήσει και το πρόταγμα του ίδιου του ελληνικού λαού. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλό τρίμερο, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να είστε καλά. Και θα εδώ μας τα λέμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλά, γεια σας. Γεια σας.